θέλω να το ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Αλήθεια. Εκτός από εσένα, πες μου πραγματικά αν μπορείς να μου απαντήσεις τους top 3 που πιστεύεις ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Για εσένα. Όχι τους top hot. Σε ράπες. Ναι, γιατί δεν θα κάτσουμε να κάνουμε τώρα την αντίπαση. Ποιοι θεωρείς ότι είναι οι καλύτεροι τρεις, εκτός από εσένα, έτσι. Ράπερ. Ναι. Στην Ελλάδα. Ναι. Που να σου αρέσουν προσωπικά, για σένα top. Ο Τους είναι πολύ ψηλά. Οκ. Okay. Αυτός δηλαδή έχει πατήσει με το ένα πόδι στο ραπ και με το άλλο στο λαϊκό, στο νέο λαϊκό τέλος πάντων, όχι okay. Το κλασικό λαϊκό. Ναι. Αυτό που λέμε σήμερα, ξέρω εγώ, πιο σκυλέ το στυλ. Ναι, καταλαβαίνεις. Ελαφρολαϊκό. Όχι, ελαφρολαϊκό είναι άλλο. Okay. Όχι, λαϊκό. Ναι. Αυτό που ακούς στα κλαμπ. Που... την ώρα που την κανείς τα βγω, που πες το ραδιόφωνο. Ποιος άλλος είναι καλός έτσι και αξίζει. Κοίτα, από τη νέα σχολή, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι δεν μου αρέσουν τα παιδιά. Μ' αρέσει η νέα σχολή. Μ' αρέσει που το παλεύουν, που έχουν, ξέρεις, αναποθέσει όλες τις ελπίδες μέσα στο ραπ και τέτοια. Αυτό είναι ωραίο. Δεν θέλω να τους λέω να τσακώνονται. Στεναχωριέμαι. Ο Σνίκ, τι πιστεύεις για τον Σνίκ? Ωραίος και ο Σνίκ. Καλός είναι ο Σνίκ. Φάση έχει και ο Σνίκ. Okay. Ο Light. Και ο Light, σαν το Sneak, δεν είναι. Ίδια φάση. Είναι στο ίδια κατηγορία. Αυτό το νέο το στυλ. Ο Φι, ο έτσι. Είναι πολλά τα παιδιά. FY. Α, FY. Ναι, FY λέγεται. Okay. Υπάρχουν πολλοί. Υπάρχουν το άλλο το crew που τα σπάει από τη Θεσσαλονίκη. Η Above the Hood. Ναι. Υπάρχουν πάρα. Ο CEO, τι να πούμε για το CEO. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Ευτυχώς εγώ τώρα νιώθω, ρε παιδί μου, που. Ξέρεις, θέλω λίγο να απέχω από τη φάση. Γιατί. Τα έχω λίγο βαρεθεί, ρε παιδί μου, όλα αυτά. Okay. Εντάξει. Ας κάνουν τα παιδιά το παιχνίδι τους, πάντα όλοι με υγεία, εύχομαι. Και νιώθω ότι δεν θα λείψει τίποτα που εγώ θα κάνω ένα βήμα πίσω να κάνω τα δικά μου. Αυτή το... ναι. Ναι, και τους δίνεις και το βήμα. Υπάρχει κόσμος να την καλύψει τη θέση, μια χαρά. Και το hip hop είναι σε καλά χέρια. Καλά είναι. Είπες τους ότι είναι από τους καλύτερους. Ναι, είναι. Μετά, άλλους δύο έχεις. Ο Μίδε δεν είναι. Και ο Μίδε είναι. Δεν είναι από το νέο αίμα όμως ο Μίδε. Δεν είπαμε από το νέο, ούτε είπαμε ο τους είναι από το νέο αίμα. Ναι, ούτε ο τους είναι και αυτός αρχαιολογία. Οκ, okay, και ένα τρίτο όνομα θα ήθελα να σου πάρω. Βασικά να σου πω τι γίνεται. Όποιος είναι πάνω από δύο χρόνια στη φάση είναι πλέον. Παλιός. Ναι, outdated. Ναι. Ναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι, σε αυτό παίζει και ρόλο γενικότερα πιστεύω. Και γενικά βλέπω και τα κομμάτια με το που κάνεις ένα view, παλιώσει. Δεν σου κάνει εσύ να τα ξανακούσεις. Και απορώ πως γίνονται τόσα πολλά views. Όντως τα ακούνε ξανά και ξανά. Κοίτα, πάντως έχει υπάρχει καινούρια ιστορία αυτό. Ναι, δηλαδή να σου πω εγώ, κάτι νούμερα του στήριξε εγώ 7.500 views. Ποιοι το είδαν αυτό, 7 εκατομμύρια! 7 εκατομμύρια! Θα σου απαντήσω, θα σου απαντήσω τι γίνεται. Μιλάμε ίσως με ένα κοινό λίγο πιο μικρό που γενικά είναι στο YouTube. Ξέρεις ακριβώς, εγώ ξέρεις τι πιστεύω ότι έχει γίνει. Κάποτε υπήρχε σαν βήμα το hiphop.gr. Το site. Okay. Α, ναι, ναι. Αυτό τώρα πλέον έχει καταργηθεί και οι περισσότεροι. Δεν έχει όχι, ενώ υπάρχουν, yeah. Έχει καταργηθεί σαν trend και yeah. Οι περισσότεροι κάνουν τα comments από κάτω από τα βίντεο. Από οπότε σκέψου βίντεο. Ότι τα views μετράνε και όλα ότι μπαίνω. Εγώ γράφω γάμισε, μπαίνει άλλο μου λέει τι λες ρε βλάκα. Να δει τι έγραψε ο άλλο, πιάνει σαν και βίντεο. Και στην ουσία έχει γίνει κάθε βίντεο κλιπ, έχει γίνει φόρουμ από κάτω και αυτό yeah. Βοηθάει στα views να εκτοξευθούν. Γιατί πλέον και όλα στο YouTube μετράει κάθε view. Κάποτε ήταν σου λέγε 5 την ημέρα, 10. Απλά τώρα. Κάθε βιβλίο μετράει τέλος πάντων. Μετράει τώρα τελευταία. Οκ. Okay. Και ένα τελευταίο όνομα. Να κλείσουμε κιόλας σιγά σιγά. Είπες τους Μίδε. Να σου πω ρε φίλε την αμαρτία μου. Oh, μ' αρέσει ο Light. Αλήθεια. Ναι, μ' αρέσει. Τέλειο. Είναι τέλειο. Τέλειο. Οκ. Okay. Αμαρτία, εντάξει. Γιατί ναι, αμαρτία, γιατί... το πες με ενοχές αυτό. Θα σου πω γιατί γενικά ρε παιδί μου δεν την γουστάρω αυτή τη σχολή. Αλλά ο Light είναι επιπροφέ. Είναι ωραίο, δηλαδή προσφέρει θέαμα. Εγώ δεν θα σου πω τι πιστεύω. Έχει το image, είναι εξωτικός, έχει αυτές τις ρήμες παράξενες. Είναι δηλαδή ματωμένο είναι διαμάντι. Μ' αρέσει, πιο... ο Light είναι καλός. Και εγώ τον θεωρώ πολύ καλό. Και θεωρώ ότι... Τον έχω δηλαδή στο Hall of Fame από τώρα, είναι καλός. Εγώ του δίνω κιόλας respect, γιατί αντικειμενικά καλός. Και ο Sneak είναι η ίδια φάση, έτσι. Okay. Απλά ο Light έσκασε, ρε παιδί μου, πιο... Είναι εξωτικός, ρε φιλότυπος. Ναι, κατάλαβα τι λες. Δεν είναι ούτε... τόσο σκούρος, ούτε τόσο ανοιχτός. Έχει πετύχει, δεν ξέρω, είναι συνταγή αυτό, επιτυχία. Okay, okay. Έχει και ταλέντο. Okay. Κακά τα ψέματα. Top 3 αυτή τη φάση. Όχι top 3 μου, σου λέω τον άτομο που αξίζει να δώσεις, ρε παιδί μου, ένα shout out.
Ναι, κατάλαβα. Δεν κάθομαι να. Θα ακούσω light επειδή πέφτει, ξέρω εγώ, το επόμενο κομμάτι. Από, δεν ναι, κάθομαι να ακούσω ούτε το sneak. Δεν τα ακούω αυτά τόσο πολύ. Τώρα σου λέω έχω μπλέξει άλλη φάση. Όχι ότι έχω τίποτα. Μ' αρέσουν όπως τα κάνουν τα παιδιά. Σου λένε σε καλά χέρια η σκηνή, ρε. Okay. Από τους νέους. Τώρα, τι θα γίνουν κι αυτοί, δεν ξέρω πότε. Θα αρχίσουν κι αυτοί σιγά σιγά παλιώνουν κι αυτοί. Στο να δούμε τι θα κάνουν κι αυτοί. Ωραία, αλλά θα πρέπει να δούνε. Άλλος κάθεται και κάνει κατάστημα. Μάζεψε μερικά λεφτά, κάνει ένα κατάστημα. Καταλαβες. Σου λέει αυτά τα συγκλάκια και τα βιντεοκλίπς δεν θα κρατήσουν για πάντα. Ωραία. Κατάλαβες. Καταλαβες. Δηλαδή το κοινό πλέον τους μασάει. Τους χωνεύει και τους φτύνει. Κατάλαβα. Κάτσε ρε παιδί, πώς το πες έτσι αυτό. Έτσι είναι. Πολύ μακάβρι. Μα έτσι είναι. Το θέμα τους φτύνει, είναι. Του σχέζει, δεν ξέρω από πού του βγάζει, πάντως του βγάζει. Τέλος πάντων, ωραία, για να κλείσουμε κιόλας σιγά σιγά πραγματικά. Έτσι, το πάθαμε κι εμείς αυτό, έτσι. Δεν είναι. Από δικιά μου εμπειρία μιλάω. Δεν νομίζω ποτέ ένα safety set που το λες. Εντάξει, εγώ τώρα φαντάσου κάνω τη μεγάλη μου εξόρμηση στο mainstream, επειδή τόσα χρόνια εγώ έχω μπλοκ από το mainstream. Τώρα, λόγω καταστάσεων και λόγω γνωριμιών, μπορώ να μπω στο mainstream και αλλάζω και εγώ τη φάση μου λιγάκι. Ναι. Okay. Του γράφω και τα τέτοια μου για τα battles και τα beef, αυτά τσακωθούν μόνοι του. Εγώ έχω φύγει από το ζητάνι, έχω το λεγεώνα και προχωράω την καριέρα μου. Έχω και δύο παιδιά, δεν μπορώ να κάθομαι εγώ τώρα να τσακωνούμαι στου δρόμου και σε κλουβιά και τέτοια.